Μόνοι που πανηγυρίζει για το αποτέλεσμα αποδεδάνεται την ελληνική κυβέρνηση. Βλέπετε εκ του αποτελέσματος ότι η κατάσταση δεν είναι καλή, έχει φύγει εκτός ελέγχου. Οι Ευρωπαίοι έχουν βολευτεί με τη μη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης, θεωρώντας λοιπόν ότι εδώ μπορούν να παραμείνουν επαόριστον οι πρόσφυγες που έχουν εγκλωβιστεί αυτή τη στιγμή. Από ό,τι φαίνεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός συμφώνησε με αυτή την αντιμετώπιση, καθώς θα λαμβάνουμε αρκετά εκατομμύρια ευρώ για να προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε μια κατάσταση που έχει ξεφύγει αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, από τον έλεγχό μας. Στο εξωτερικό υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες γιατί μπορεί να έχουμε δώσει λευκή επιταγή στην Τουρκία, άρα δεν θα είναι καθόλου εύκολη η επόμενη εβδομάδα, αφού ακόμα και αν συμφωνηθούν, βλέπουμε ότι ούτε οι συμφωνίες στηρίχθηκαν το τελευταίο διάστημα, ούτε σεβασμός στο διεθνές δίκαιο υπάρχει, αλλά και δυστυχώς, επειδή εμείς έχουμε βολέψει με τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης, δεν θα έχουμε και υποχλώ πίεση και το Ευρωκοινοβούλιο, οι Έλληνες ευρωβουλευτές μαζί με τους συναδέλφους μας, θα πρέπει να ψηφίσουμε και για όσα αποφασιστούν. Και είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να περάσει αυτή η συμφωνία από το Ευρωκοινοβούλιο, πρέπει να σας πω. Πάντως ξέρουμε το νούμερο τελικά που η Τουρκία ζητάει, γιατί όταν ήμουν πάνω στο Στρασβούργο μιλούσαμε για 3 δις, μετά γίναν 5, μετά ακούμε 18, ακούμε 7, ακούμε διάφορα νούμερα. Ξέρουμε τελικά τι θα πάρει η Τουρκία, γιατί από ό,τι φαίνεται, κυρία Καλή, με συγχωρείτε που θα το πω, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Η τουρκική διπλωματία πάει πάρα πολύ καλά σε σχέση με την ελληνική. Ναι, πάντα πήγαινε πολύ καλά. Καταρχήν, μιλήσαμε για 3 δισεκατομμύρια. Κάποια από τα χρήματα δόθηκαν ήδη σε οργανώσεις για να μπορέσει να γίνει διαχείριση της κατάστασης. Έχουμε φτάσει, η Τουρκία ζήτησε τα διπλάσια. Από εκεί και πέρα, επειδή δεν έχουμε δείγματα γραφής, θα πρέπει αυτό να ψηφιστεί από το Ευρωκοινοβούλιο και είναι δύσκολο να περάσει ο προϋπολογισμός αυτός. Άρα, ακόμα και αν δοθεί οποιοδήποτε ποσό, θα πρέπει να βλέπουμε ότι υπάρχει αποτέλεσμα σε μικρά ποσά που θα δίνονται κατά διαστήματα. Οπότε δεν ήταν ανησυχούσα αυτή τη στιγμή για το ποσό, καθώς είναι δύσκολο να απελευθερωθεί. Σημασία έχει να υπάρξει μια κοινή στρατηγική, η οποία δεν θα απομονώσει το πρόβλημα στην Ελλάδα. Κάτι που δεν επιχειρεί από ό,τι φαίνεται η ελληνική κυβέρνηση. Έχει μια πολιτική διαφορετική ιδεολογία. Ανοιχτές πόρτες, να έρθουν όλοι οι πρόσφυγες, όλοι οι μετανάστες και να φιλοξενηθούν. Οι ελληνικές υποδομές δεν αντέχουν. Ήταν απροετοίμαστη η κυβέρνηση για την πολιτική που ίδια επέλεξε. Και οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να διαχειριστούν το πρόβλημα και εκείνοι, προστατεύοντας με τη σειρά τους το εσωτερικό των δικών τους χωρών. Κυρία Καϊλή, είχατε πει στον κύριο Τσίπρα στο Στρασβούργο τη φράση εκείνη, η οποία θα μου επιτρέψετε να πω δημοσιογραφικά, έγραψε: Αλέξη, έχουμε φίλους εδώ. Αν τον συναντούσατε σήμερα, θα του λέγατε το ίδιο? Έχουμε φίλους τελικά ή τους χάσαμε αυτούς που είχαμε? Εγώ ανησυχώ, γιατί μερικές φορές χάνονται τα σημαντικά που λέμε. Είπα, έχουμε και φίλους εδώ. Εδώ θα βρούμε και τις δυσκολίες, αλλά εδώ θα βρούμε και τις συμμαχίες μας. Είπα, λοιπόν, έχουμε και φίλους εδώ. Μάλιστα. Καθώς είχαμε στοχοποιήσει το σύνολο της Ευρώπης και συνεχίζουμε να έχουμε φίλους στην Ευρώπη, αλλιώς τα χρήματα τα οποία ζητάμε και η διαχείριση της κατάστασης αυτής δεν θα γινόταν, όπως είδατε, μόνο από την ελληνική κυβέρνηση σε κανένα ποσοστό. Θα ήμασταν μόνοι μας. Και μόνοι μας έχουμε επιλέξει φυσικά να ζητάμε τη βοήθεια απ' έξω. Να ζητάμε τη βοήθεια του ΝΑΤΟ, να ζητάμε τη βοήθεια των Ευρωπαίων, να ζητάμε και άλλα χρήματα για το προσφυγικό. Να έχουμε προκαλέσει και εμείς με τη σειρά μας ροές με την αλλαγή της πολιτικής. Άρα προφανώς έχουμε και φίλους. Η Ευρώπη δεν είναι μία φωνή. Η Ευρώπη έχει διαφορετικές φωνές. Έχει εκείνους οι οποίοι είναι πολύ σκληροί απέναντί μας. Έχει την Ευρώπη της αλληλεγγύης και των φίλων μας που μας στηρίζουν στα δύσκολα και σηκώνονται και έρχονται μόνοι τους από τις πόλεις τους, από κάθε άκρη της Ευρώπης για να βοηθήσουν με τις μικρές τους δυνάμεις ο καθένας. Στην Ιδωμένη, στα νησιά, εθελοντές, πολιτικοί, συνάδελφοί μου έχουν περάσει πάρα πολύ και έρχονται σχεδόν εβδομαδιαία για να ελέγχουν, να παρακολουθούν την κατάσταση αλλά και να βοηθούν οι ίδιοι με τα χέρια τους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η κατάσταση δεν μπορεί να στοχοποιεί την Ευρώπη, ούτε να γινόμαστε βολικοί, ούτε να γίνεται η ρητορική της ανικανότητας της κυβέρνησης, η ρητορική κατά της Ευρώπης, ή πάντα θα φταίει κάποιος άλλος. Τεράστιες ευθύνες και η ελληνική κυβέρνηση. Για να το κλείσουμε το θέμα, τουλάχιστον από τη μεριά μου, δεν ξέρω αν ο κ. Κυριαζίδης θέλει κάτι να ρωτήσει, να σας μιλήσει μαζί σας για αυτό το θέμα. Να σας πω ότι
Έχει στηθεί ένα πάρτι, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, γενικώς από πάρα πολλούς. Εδώ στη Δράμα, για παράδειγμα, συναντήσαμε πρόσφυγες που ήρθαν προχθές για πρώτη φορά και μας είπαν ότι δίνουν 640 ευρώ στην Μυτιλίνη σε τουριστικά γραφεία προκειμένου να τους εκδώσουν εισιτήρια από τη Μυτιλίνη μέχρι την Ιδωμένη. Τους αφήνουν λοιπόν στη Δράμα ή στην Καβάλα ενδεχομένως ή οπουδήποτε αλλού. Και καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται πλέον χωρίς χρήματα, εξαπατημένοι κατά κάποιον τρόπο, αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με νομική ορολογία. Και στο τέλος, ποιος εκτίθεται, εμείς που τους φιλοξενούμε ή ξέρω εγώ αυτοί οι οποίοι τους είπανε περάστε, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Τώρα το εμείς και η φιλοξενία, επειδή έχει παραφορεθεί τις τελευταίες μέρες σε όλες τις ειδήσεις, επιτρέψτε μου να πω ότι η ανθρωπιά των Ελλήνων και η φιλοξενία των ανθρώπων, των κατοίκων, οι οποίοι βλέπουν τις οικογένειες που υποφέρουν και ξυπνάνε και μνήμες γιατί οι Έλληνες έχουν περάσει προσφυγιά, δεν μπορεί να μπαίνει στην ίδια ζυγαριά με την ανικανότητα της κυβέρνησης να διαχειριστεί την κατάσταση. Είναι κατάσταση αυτή συνειδωμένη. Επιτρέπεται κράτος της Ευρώπης που ζητάει χρήματα και βοήθεια να μην έχει σχέδιο για το πώς θα διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Θα σας πω ότι εμείς, εγώ με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, ευρωβουλευτές των Σοσιαλδημοκρατών, ζητήσαμε, διεκδικήσαμε πριν από 3-4 μήνες, γιατί βλέπαμε τι έρχεται, τουλάχιστον το βάρος το οικονομικό του προσφυγικού να μην βαρύνει τους Έλληνες φορολογούμενους. Γιατί οι Έλληνες με την καρδιά τους πάντα θα είναι φιλόξενοι, αλλά χωρίς τη βοήθεια της κυβέρνησης από το υστέρημά τους, πόσο θα αντέξουν. Εδώ ζούμε μια πρωτοφανή οικονομική κρίση στο εσωτερικό της χώρας και έχουμε επιπλέον ένα τεράστιο οικονομικό βάρος, το οποίο είναι δυσθεώρητο. Δεν μπορεί να γίνει ούτε καν εκτίμηση του μεγέθους τους. Οπότε ζητήσαμε να μην επιβαρυνθούν οι Έλληνες. Αυτό το ζητήσαμε εμείς και όχι η ελληνική κυβέρνηση. Και φαίνεται ότι έχουμε βρει συμμάχους, ειδικά από τη Γερμανία τον Γκάμπριελ, ο οποίος το λέει και επιμένει. Και εύχομαι να έστω να βοηθήσουμε με τον δικό μας τρόπο ο καθένας. Ο κ. Κυριαζίδης θέλει να σας θέσει κάποιο ερώτημα. Αγαπητή Εύα, καλό βράδυ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Να σας πω, με τους συναδέλφους σας εκεί της Ευρώπης γίνεται κουβέντα όταν είναι γνωστό ότι από τη χώρα μας εισήλθαν και εξήλθαν περίπου 1 εκατομμύριο στην Ευρώπη. Αν... Το 2015. Το 2015. Και το 2015 βεβαίως. Αν υπάρχει σκέψη για την επιστροφή στην πρώτη χώρα εισδοχής που είναι η χώρα μας, γίνεται μια τέτοια κουβέντα... Όχι για τους πρόσφυγες εννοώ, γιατί η καταγραφή είναι 912.000, εκ των οποίων οι 55 είναι Σύριοι πρόσφυγες κλπ. Και οι υπόλοιποι είναι, θα έλεγα, μετανάστες, παράτυποι, παράνομοι, όπως θέλει να τους κατανομάσει κανείς. Γίνεται μια τέτοια κουβέντα ότι, δηλαδή, αν υπάρχει το ενδεχόμενο πολλοί από αυτούς οι χώρες να προβούν... Πρώτης αυτή... υποδοχής εννοείται. Λοιπόν, ναι. Την κατάλαβα την ερώτηση. Καταρχήν θα σας πω ότι οι καταγεγραμμένοι, εγγεγραμμένοι και όσοι έχουν περάσει είναι φυσικά δύο διαφορετικοί αριθμοί. Είναι τεράστιος αριθμός όσων έχουν εισέλθει στην Ευρώπη, χωρίς να έχουν καταγραφεί. Δεύτερον, υπάρχει τέτοια συζήτηση, αλλά σε πολύ περιθωριοποιημένη και όχι κεντρικά. Κεντρικά προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα, γιατί γνωρίζουν ότι δεν μπορεί να το αντέξει ούτε η Ελλάδα, ούτε μπορεί να μείνει το θέμα απομονωμένο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι άνθρωποι αυτοί θα ψάξουν να βρουν τρόπους να φύγουν από τη χώρα μας. Οπότε δεν είναι λύση. Η πρώτη χώρα ουσιαστικά για τους πρόσφυγες από τη Συρία είναι η Τουρκία, η πρώτη ασφαλής χώρα από την οποία ήρθαν σε εμάς, προς το ασφαλής, με κάποια χαλαρά δεδομένα να πούμε ασφαλής. Ασφαλής δεν είναι εμπόλεμη ζώνη για τους Σύριους, μπορεί να είναι επικίνδυνη για τους Κούρδους, αλλά δεν είναι για τους Σύριους πρόσφυγες. Οπότε αυτή η συζήτηση υπάρχει σε εξέλιξη, δεν έχει αποφασιστεί πώς θα επιστρέφουν. Εδώ δεν έχει αποφασιστεί, ενώ η Ισπανία ζητάει να απορροφήσει έναν αριθμό, έχουν πάει μόνο 18 άνθρωποι. Λέω για τους παράνομους μετανάστες. Εμείς εδώ από τους 912.000 καταγράψαμε μόνο τους 136.000. Ας το πω, από τους 900.000 οι 400 είναι παράτυποι μετανάστες. Υπάρχει αυτή η πίεση, αλλά δεν έχει συμφωνηθεί κάτι τέτοιο. Άρα υπάρχει η περίπτωση, δηλαδή, να αρχίσει η Ευρώπη, δηλαδή, πέρα από την Ελλάδα, να μας έχουν...
Η Ευρώπη δεν θα συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο. Η Ευρώπη αποφασίζει από κοινού, συμφωνούν όλοι μαζί. Δεν υπάρχει κοινή φωνή σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν όμως τέτοιες φωνές μέσα στην Ευρώπη. Και υπάρχουν φωνές που καταλαβαίνουν ότι αυτό δεν μπορεί να, να συμβεί. Οπότε ναι, είναι πολύ ανησυχητικές όλες αυτές οι συζητήσεις. Εάν παραδείγματος χάρη η Αυστρία που δέχθηκε 100.000 και διαπιστώσει, καταγράψει ότι από τους 100.000 οι 40 είναι, οι 30, οι 20 είναι παράνομοι, παράτυποι μετανάστες, όχι πρόσφυγες. Ο κίνδυνος αυτός για την επιστροφή στη χώρα μας συζητιέται, λέγεται, βέβαιως επαναλαμβάνω γιατί αυτό γίνεται πολύς λόγος εδώ, τουλάχιστον εσωτερικά. Ναι, συζητιέται. Απλώς γίνεται μια προσπάθεια να συμφωνηθεί με την Τουρκία είτε να γυρίσουν στην Τουρκία, δηλαδή εκτός Ευρώπης κατευθείαν, είτε να γυρίσουν στις χώρες τους. Γιατί στις χώρες τους, όταν δεν βρίσκονται σε πόλεμη ζώνη, το σωστό είναι να επαναπατρίζονται. Άρα, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συμφωνία να μην γυρίζουν στην πρώτη χώρα υποδοχής εντός Ευρώπης. Αυτή είναι μια συμφωνία η οποία προς το παρόν τηρείται. Πάντως το Πακιστάν. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει, γιατί πήγαμε προετοίμαστοι. Όλοι είχαν ένα σχέδιο για το πώς θέλουν να βγάλουν το πρόβλημα από τη χώρα τους, εκτός από εμάς. Πάντως το Πακιστάν μας γύρισε πίσω και κάποια άτομα κάποια στιγμή. Και να προσθέσω σε όλα αυτά που είπε. Ήταν λίγα, αλλά φυσικά. Ναι, είναι μια σαν όταν είσαι αδυναμία, ασκούνται και τέτοιου είδους πιέσεις. Και να πω βέβαια σε όλα αυτά που είπατε και οι δύο ότι μην ξεχνάμε και τα 80.000 πλαστά διαβατήρια που κυκλοφόρησαν εντός της συνθήκης Σέγγεν που δεν ήταν νόμιμα διαβατήρια, έτσι. Πάρα πολλές πτυχές του προβλήματος και νομίζω δεν τις έχουμε δει όλες, καθώς υπάρχουν και εσωτερικές συγκρούσεις, γιατί έρχονται οι πληθυσμοί που μετακινούνται, είναι πρόσφυγες και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή είναι και τζιχαντιστές, είναι Συρίοι πρόσφυγες, είναι Κούρδοι που φεύγουν από την Τουρκία. Είναι διαφορετικές οι συνθήκες και είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι μαζί. Άρα θα δούμε πολλά μπροστά μας. Νομίζω τα πράγματα θα πάνε χειρότερα. Πριν γίνουν καλύτερα, το είχα ξαναπεί και δυστυχώς το βλέπουμε στην ειδωμένη σε πολύ σκληρές εικόνες. Αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα είναι να αποκτήσουμε την ελληνική στρατηγική, να μην κρατήσουμε το πρόβλημα ελληνικό, αλλά ευρωπαϊκό. Γιατί αυτό δεν το έχει αποφασίσει η κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται. Φαίνεται ότι συμφωνεί στην Ευρώπη με τα πάντα. Βολεύουμε τους πάντες. Και στο εσωτερικό της χώρας υπάρχει μια διαφορετική ρητορική, λες και δεν ζουν οι Έλληνες καθημερινά το τι συμβαίνει δίπλα τους. Ακριβώς. Λοιπόν, ένα δεύτερο ερώτημα που θέλω να σας θέσω. Νομίζω. Καλυφθήκατε, κύριε Ζήτη. Ένα δεύτερο ερώτημα και κλείνουμε με αυτό. Είναι μια απάντηση που πήρατε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το θέμα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Νομίζω σας δικαίωσε πλήρως εκεί η απάντηση και θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια πώς ακριβώς τέθηκε το ερώτημα και πώς ήταν η απάντηση. Η ερώτηση ήταν προφανώς, γιατί εγώ έχω περάσει και ως δημοσιογράφος από ένα κανάλι, αλλά και εσείς στον περιφερειακό τύπο γνωρίζετε τι προσπάθεια γίνεται και πώς προσπαθεί ο περιφερειακός τύπος να κρατηθεί χωρίς επιχορηγήσεις, ενώ στο εξωτερικό υπάρχουν επιχορηγήσεις. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έχουμε βέβαια, με συγχωρείτε για τη διακοπή, έχουμε και εξελίξεις βέβαια. Σήμερα δόθηκε στη διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τον κύριο Σταθάκη Υπουργό και τον κύριο Σπύριτζη που ούτως ή άλλως καταργεί τις διακηρύξεις για τις, δηλαδή καταργεί τις διακηρύξεις και δεν είναι οικονομικό το θέμα για τις εφημερίδες μόνο, είναι και θέμα διαφάνειας. Έτσι. Σωστά. Εδώ παλεύουμε τη διαφάνεια, παλεύουμε την ανεξαρτησία, προσπαθούμε να καταργήσουμε, να πούμε ότι είναι πρόβλημα για τη δημοκρατία, η ελευθερία του λόγου. Λοιπόν, επειδή ευτυχώς είμαστε στην Ευρώπη και η Ευρώπη προστατεύει την ανεξαρτησία, την ελευθερία, τη δημοκρατία. Εγώ απευθύνθηκα στον Επίτροπο, στον Έτιγκερ, για να δω πώς μπορούμε να προστατευτούμε, καθώς φυσικά βλέπω ότι ο σκοπός της κυβέρνησης είναι να ελέγξει πλήρως την κατάσταση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να τη χειραγωγήσει. Φυσικά, όταν λέμε να την ελέγξει, είναι για να τη χειραγωγήσει. Και η απάντηση που πήρα ήταν ότι εκφράζουν ανησυχία. Είναι υπό εξέταση τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα για την Επιτροπή και επειδή δεν καλύπτεται η αρμοδιότητα ώστε να μπορέσουν να παρέμβουν, προσπαθούν να αλλάξουν τις ευρωπαϊκές οδηγίες για όλες τις χώρες για να ενισχύσουν και να προστατεύσουν την ανεξαρτησία των αρχών, την ελευθερία του λόγου και της ενημέρωσης και άρα το καλοκαίρι μπορεί να ανατραπούν όλα τα σχέδια της κυβέρνησης. Νομίζω ότι η κυβέρνηση απλώς προσπαθεί, ο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως και η ΑΝΕΛ, προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο, ώστε στοχοποιώντας ορισμένους ανθρώπους να πετύχουν αυτό που θέλουν, να εκβιάσουν, να πιέσουν. Και
και το καλοκαίρι να περιμένουν την ανατροπή των όσων έχουν αποφασίσει, καθώς δεν είναι αντίκειται και στο Ελληνικό Σύνταγμα, αλλά και στην ευρωπαϊκή προσπάθεια να υπάρχει ανεξαρτησία και ελευθερία του λόγου και της ενημέρωσης, για τους οποίους είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επειδή υπήρξαν φαινόμενα και στην Πολωνία με τα οποία μας συγκρίνουν, θέλω να σας πω ότι είμαι βέβαιη ότι έστω το καλοκαίρι θα υπάρξει αντίδραση από την Ευρώπη. Πάντως η διαβούλευση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα έχει σε κάθε άρθρο, σε κάθε παράγραφο, έχει από κάτω και την κοινοτική οδηγία η οποία ισχύει σήμερα. Και πολύ φοβάμαι, κυρία Καϊλή, ότι αν περιμένουμε μέχρι το καλοκαίρι να αλλάξει αυτό θα είναι νόμος του κράτους 30 Απριλίου. Έχετε δίκιο. Παρόλα αυτά, βλέπετε ότι η κυβέρνηση άλλα έλεγε πριν από 6 μήνες για τον περιφερειακό τύπο και για τη δημόσια διαβούλευση, άλλα λέει τώρα. Θα κοιτάξω και το συγκεκριμένο θέμα και θα επανέλθω και για αυτό. Αλλά θα σας πω ότι με την κυβέρνηση αυτή κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς θέλει, γιατί και αυτά που θέλει δεν τα εφαρμόζει. Και άλλα θέλει, άλλα κάνει και χρησιμοποιεί μοχλοπίεση. Νομίζω την απειλή του τι θα συμβεί και το τι θα ακολουθήσει. Αν και ακόμα και αν συμβεί, θέλω να δω τι ισχύει με το κοινοτικό δίκαιο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς να υπάρξουν μέτρα για να στηριχθεί ο περιφερειακός τύπος πάντως. Είναι ένα σχέδιο το οποίο θα καταστρέψει και την περιφέρεια και τον τύπο και φυσικά την ελευθερία που λέμε, την ελευθερία του λόγου και της ενημέρωσης. Θα σας πω πάντως για να κλείσουμε ότι 4.500 συνάδελφοί μου θα μείνουν στο δρόμο, διότι μη έχοντας πόρους τα έντυπα, οι εφημερίδες και γενικότερα, και δεν ξέρω πού θα επεκταθεί αύριο και με τις περιφερειακές τηλεοράσεις και με τα περιφερειακά ραδιόφωνα κτλ. Τα τοπικά ραδιόφωνα μάλλον, θα έχουμε εξελίξεις και είναι κάτι, γιατί είστε και συνάδελφος, ξέρετε ακριβώς το χώρο και ξέρετε τι γίνεται. Έχετε τέτοιες συζητήσεις και εσείς στο κανάλι, πού το προκαλείτε. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Επειδή βλέπουμε ότι προστατεύεται το δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας, έχει στοχοποιηθεί, οφείλουμε ενωμένοι και ο δικός μας κλάδος, αλλά και εμείς στην Ευρώπη, να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να μην διαλύεται ο ιδιωτικός τομέας χωρίς σχέδιο και χωρίς να υπολογίζουμε τις οικογένειες των ανθρώπων και την ανησυχία που έχει δημιουργηθεί ήδη, χωρίς καν να έχει προχωρήσει το νομοσχέδιο αυτό.